Το Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ψευτογιατρό, με τον ψευτογιατρό, ο οποίο ήταν η αιτία να χαθούν πολλοί άνθρωποι ε, και να χάσουν τη ζωή του, να χαθούν τόσο άδικα. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι τόσο καιρό, ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί που κάλυπταν το συγκεκριμένο. Έχουμε πληροφορίε ότι υπήρχαν πολιτικά πρόσωπα που τον κάλυπταν επί 17 χρόνια τον ψευτογιατρό, που έστειλε στο θάνατο τόσου πολίτε. Ο συγκεκριμένο λοιπόν, το συγκεκριμένο μπουμπούκι, είχε λέει κολλητήλικια με πολύ γνωστούς υπουργούς, πολιτικούς και τον προστάτευαν. Κάποιοι λένε ότι χρηματοδοτούσε κιόλα κάποιο. Για πάμε να δούμε εδώ πέρα τώρα, γιατί υπάρχουν οι εξέλιξη. Αυτός τι έκανε, αυτός έβρισκε ασθενείς με σκλήρινση κατά πλάκας και τους πουλαγε ελπίδα, τους έλεγε ότι θα τους κάνει ε, ολοκληρωτικά καλά και βγήκε μάλιστα στον αέρα και μία φωτογραφία που τον δείχνει να κάνει ένεση σε μία νεαρή ασθενή με σκλήριση κατά πλάκα. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία αυτή. Έναντι πολλών δούμε. χιλιάδων ευρώ. Πάμε έτσι. να δούμε τη φωτογραφία ντοκουμέντο, η οποία δείχνει εκείνη την ώρα να κάνει την ένεση, την ένεση σε ένα θύμα του. Εδώ είναι λοιπόν. Μια νεαρή κοπέλα. Να δούμε λοιπόν να δούμε τη φωτογραφία κανει την ενεση σε ενα θυμα του εδω λοιπον μια νεαρη κοπελα να δουμε τη φωτογραφια ντοκουμεντο εδώ λοιπόν είναι η στιγμή που ο ψευτογιατρό ζητά επίση και 45 χιλιάρικα έχει ζητήσει. Ναι, ζήτα και 45 χιλιάρικα για να κάνει τι συγκεκριμένε ενέσει και ότι σύμφωνα με τα όσα έλεγε ο ίδιο, ζήτα για τόσα χρήματα γιατί οι ασθενεί που είχαν πρόβλημα και κυρίω οι ασθενεί που είχαν σκλήρηση κατά πλάκα με τη συγκεκριμένη θεραπεία θα περπατούσαν κανονικά και δεν θα είχαν προβλήματα ε, κινητικά. Μάλιστα. Ξαναλέμε. Υπάρχουν πληροφορίε ότι ο ψευτογιατρό είχε κάνει κολεγιά με πολιτικά πρόσωπα. Του στέραν ακόμα και πελατάκια θύματα. Και το ζήτημα εδώ πέρα ήταν με το αζημίο το ή όχι. Έχουμε την εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Και θα πρέπει ο εισαγγελέα που ελέγχει την υπόθεση να ελέγξει και το αλυσβερίσι που είχε με τους πολιτικούς. Εκτό δω... και αν θαυτεί και αυτή η υπόθεση με του πολιτικού, όπω είχαμε και με τον Πεδεραστή. Τον Πεδεραστή. Το στον, στον Κολονό. Που είχε πολιτικού φίλου ισχυρού και θαύτηκαν οι επαφέ του με τα πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή υπήρχαν πολιτικοί που ήξεραν ότι είναι ένα άνθρωπο παπατζή εγκληματίας, εγκληματία, να το πούμε έτσι απλά, που πουλούσε ψεύτικη ελπίδα έκλεβε τον κόσμο και του πρότειναν του πελάτε. Θα πρέπει να διερευνηθεί αν η πολιτική ξέρει τον παπατζή. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι η πολιτική, και αυτό θα πρέπει να το ελέγξουν ο εισαγγελέα, να το ελέγξουν οι αρχέ από το κινητό του τηλέφωνο και τι επαφέ του και τα μηνύματάκια τα οποία υπήρχαν. Για να δουν τι έχει γίνει. Τι γνώριζαν τα πολιτικά πρόσωπα. Ποιοι του έστελαν πελατάκια, θύματα. Είχαν και εκείνη οικονομικό όφελος κάποια από τα πολιτικά πρόσωπα. Ήταν χορηγό και σε ποιου πολιτικού ο συγκεκριμένο. Αν ίσχυε αυτό, μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, έτσι. Θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να ελεγχθούν οι επαφέ που είχε, τα τηλεφωνήματα τα οποία γινόντουσαν στα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα μηνύματα. Γιατί ξαναλέω, μου θυμίζει η κάλυψη όπω είχαμε του Πεδεραστή Στην υπόθεση... υπόθεση του Κολονού. Στάχρον, εδώ υπάρχουν. Βρωμάει το πράγμα. Βρωμάει Α. πολύ. πάτσο ο συγκεκριμένο φαίνεται ότι είχε μία δράση τουλάχιστον 17 χρόνια. Έτσι. 17 χρόνια και κανένα δεν είχε πει το παραμικρό. 17 χρόνια πουλούσε. Αυτό ο άνθρωπο σε τι νόμου θα Φιαλίδια. λογοδοτήσει, σε ποιον Θεό ναι. που, 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 εκμεταλλευόταν ανθρώπου άρρωστου, έτσι, άσχημα άρρωστου, ε, και του έκλεβε και του έδινε ψεύτικε ελπίδε. Δηλαδή είναι ένας, ένα τέρα πραγματικό. Αυτό και αν δεν είναι τέρα. Μάλιστα. Πάμε τώρα, πάμε τώρα να δούμε για μια 84χρονη γυναίκα.